να λειτουργήσουν τα τμήματα με ασφάλεια, να σπάσουν τα 28 τμήματα σε μικρότερα. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδος βρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί της Αχαΐας διαμαρτυρώμενοι για το άνοιγμα των σχολείων που αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ήδη οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρει στα χέρια σκούπες φουγκαρίστρες και έχουν δουλέψει πάρα πολύ έτσι ώστε τα σχολεία να είναι σε μια κατάσταση. Είμαστε σε μια φάση στην οποία τα σχολεία θα ανοίξουν σε 3 μέρες. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Στην Αιγιάλια για πρώτη φορά είναι τόσο ακραία η κατάσταση. Σχεδόν όλα τα τμήματα στο Αίγιο είναι στα 27. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως υποστηρίζουν, είναι ο αριθμός των μαθητών μέσα στις τάξεις. Τα προβλήματα επεκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες και οι εκπαιδευτικοί επιμένουν πως τίποτα δεν είναι έτοιμο για το άνοιγμα των σχολείων, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα που οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται έξω από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, η Δημοτική Αρχή καταγγέλει την κυβέρνηση για ελλειπή χρηματοδότηση όσον αφορά στο θέμα της καθαριότητας των σχολείων. Λέει το Υπουργείο, αφήνοντας το θέμα, ότι πρέπει να υπάρχουν συγχαρητήρια, μπράβο σας, αφού το αντιληφθήκατε ότι πρέπει να υπάρχουν. Ποιος θα το πάρει, ποιος θα πάει να το αγοράσει αυτό, εάν ένα σχολείο δεν έχει. Η απάντηση είναι ο Δήμος. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε σήμερα την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές μονάδες με νούμερα και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, αφού εκτός από τις μικρές αίθουσες, η πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών αποδείχθηκε φιάσκο. Το κόστος μετακυλίεται στους Δήμους. Δηλαδή τι λέει η κυβέρνηση? Λέει, αναγνωρίζω ότι δεν σας έδωσα τις καθαρίστριες που έχετε ανάγκη και πάρτε λεφτά από άλλα, από άλλες ανάγκες της πόλης, περικόφτετες από άλλες ανάγκες της πόλης και πληρώστε τις καθαρίστριες για να έχετε καθαρά σχολεία. Στεροβάθμια έχουμε σχολεία, έχουμε συγκροτήματα που λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11.30 το βράδυ, γιατί έχουμε γυμνάσια λίγια και εσπερινά. Πέστε μου ένα τέτοιο συγκρότημα, πώς, με μειωμένο τον καθαρισμό, πώς θα λειτουργήσει. Οι συνθήκες είναι δυσίωνες. Αυτό την πρώτη μέρα τα σχολεία πιθανόν θα είναι καθαρά. Οι επόμενες μέρες θα αρχίσει ο Γολγοθάς, ο οποίος πιστεύουμε ότι εκεί θα φανούν οι τεράστιες δυσκολίες και οι ανάγκες και πόσο λέει ψέματα και η κυβέρνηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα σχολεία αναμένεται να ανοίξουν τη Δευτέρα και τόσο ο Δήμος όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν ως κύριο μέλημα την ασφάλεια των μαθητών.